Με μια ελληνική σημαία στα μπαλκόνια μα αναμένεται να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου. Λόγω κορονοϊού απαγορεύονται οι παρελάσει, ενώ κατάθεση στεφάνων θα κάνει μόνο η πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Εγκύκλιο προ τι περιφέρειε και του δήμου όλη τη χώρα, με την οποία καλεί τι αρχέ αλλά και του πολίτε να αναρτήσουν σε όλε τι υπηρεσίε και τα μπαλκόνια των κατοικιών του την ελληνική σημαία, έστειλε ο Υπουργό Εσωτερικών Τάκη στο Με ανάρτησή του μάλιστα στα social media Φέτο γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου από το σπίτι. Η ψυχή μα, η ελευθερία, η ενότητά μα, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η δύναμή μα, τα παιδιά μα, η πατρίδα μα, η σημαία μα, Ελλάδα μπροστά. Είμαστε όλοι ένα. Φέτο από το σπίτι. Μένουμε σπίτι. Το ίδιο μήνυμα στέλνει και από την Καλαμάτα ένα άνθρωπο που εδώ και 40 χρόνια κάθε φορά λαμβάνει μέρο στην αναπαράσταση τη απελευθέρωση τη πόλη. Του ήρωέ μα του 1821 του θυμούμε, μέσα από την καρδιά μας. Η σημαία μας πρέπει να κυματίζει σε όλα τα μπαλκόνια υπερήφανα. Είμαστε ευγνώμονε στους σύγχρονους ήρωές μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους συμπατριώτες μας, Τηλεδιάσκεψη είχαν το μεσημέρι στη Μία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώνεται για τις μέχρι σήμερα δράσεις και τον προγραμματισμό της Επιτροπής. Καθώς η 25η Μαρτίου, πέρα από εθνική μας επέτειο, αποτελεί και μια μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία, το δικό του μήνυμα έστειλε για την ημέρα ο Μητροπολίτης Πατρών. Ο εορτασμό έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά, καρδιακά, προσευχητικά στο σπίτι μας ή στους ιερούς ναούς μέσα από τη Θεία Λειτουργία όπου τελεστεί. Να θυμίσουμε πως αυτή θα είναι η πρώτη φορά που 25 Μαρτίου εορτάζεται υπό τέτοιες συνθήκες.